Αλλά πιστεύω ότι είναι κατάλληλη εποχή. Κοιτάξτε, ναι, εμείς δεν σταματήσαμε καθόλου να λειτουργούμε, δεν μας επηρεάζουν οι εκλογές, συνεχίζουμε και τα τρία σκέλη. Και τον έλεγχο και την ενημέρωση και τη συμφιλίωση. Θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε, εάν δεν γίνουν κλαδικές συμβάσεις μέχρι και πότε, μέχρι και 15 Μαΐου, 14-15 Μαΐου, είναι καθοριστική η ημερομηνία, τι θα συμβεί μετά, εάν δεν υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις εκεί που έχουν λήξει εδώ και καιρό. Η 14η Μαΐου είναι κομβική ημερομηνία. Μάλιστα. Κυρίως για όσες κλαδικές συμβάσεις έχουν ήδη λήξει και με ένα μικρό ποσοστό κάποιων κλαδικών συμβάσεων που δεν έχουν λήξει. Αλλά αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους τους Έλληνες είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μέχρι 4 εργαζόμενους. Άρα δεν μπορεί να γίνει ένωση προσώπων, άρα δεν μπορεί να γίνει επιχειρησιακή σύμβαση. Με αποτέλεσμα αυτοί οι εργαζόμενοι, αν θέλετε, να μένουν ακάλυπτοι από μια μεγάλη κλαδική σύμβαση και να προχωράμε σε ατομικές συμβάσεις. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι 14 Μαΐου λοιπόν. Οι κλαδικές συμβάσεις οι οποίες έχουν λήξει θα πρέπει να υπογραφούν μετά τη σύμφωνη γνώμη εργαζομένων και εργοδοτών. Εάν διαφωνήσουν και δεν συμφωνήσουν να πάνε σε διαιτησία, γιατί για να πάνε σε διαιτησία πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Ενώ παλαιότερα, εάν είχαμε έναν εκ των δύο να διαφωνεί, πηγαίναμε διαιτησία. Είναι έτσι? Ναι, ναι, αλλά στη διαιτησία τώρα δεν μπαίνει. Εξετάζει μόνο μισθολογικά, δεν εξετάζει συλλογικές συμβάσεις. Τι θα συμβεί λοιπόν μετά, αν διαφωνήσουν, αν δεν τα βρούνε, αν δεν υπογραφεί κλαδική σύμβαση, εάν η εργοδοσία ένας κλάδος κολλησιεργήσει σκοπίμως και δεν υπογραφεί κλαδική σύμβαση με τους εργαζόμενους, τι θα συμβεί στους εργαζόμενους? Οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε ατομικές διαπραγματεύσεις, θα έχουμε ατομικές συμβάσεις εργασίας με ένα μηνιάτικο, αν θέλετε να σας πω, που θα μπορεί να αγγίζει και το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Δηλαδή 586, αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, ένας ο οποίος παίρνει 1.200 ευρώ, α, μετά από τις 14 Μαΐου, αν δεν έχει υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση, σωστά, μπορεί να τον εκαλέσει ο εργοδότης και να του πει 1.200, ξέχασε το. Πάμε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, που ο κατώτατος μισθός είναι τα 586. Ακριβώς. Γίνεται αυτό, κύριε Χάλαρη? Μπορεί να γίνει, βέβαια, για να παίρνει 1.200 ευρώ δεν θα είναι 586, θα είναι 800. Επειδή θα είναι 700-800. Θα κάποιες τριετίες. Θέλω να σας πω τώρα κάτι άλλο. Εάν δεν υπογραφεί η κλαδική σύμβαση εργασίας, πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για την ατομική σύμβαση. Ή μονομερός ο εργοδότης πει ή αυτό ή φεύγεις. Όχι. Για να υπογραφεί μια σύμβαση θέλει δύο μέρη. Ναι. Άρα πρέπει να συμφωνήσει και ο εργαζόμενος. Δεν υπογράφω. Δεν το λέμε αυτό. Όχι, δεν σας λέω. Εγώ δεν υπογράφω. Εγώ δεν υπογράφω. Τι συμβαίνει? Αρνούμε εργασία. Αρνούμε εργασία ή απολύομαι? Απολύομαι ή απαραιτούμε, δηλαδή πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται ως άρνηση, προσέξτε. Ακριβώς. Γιατί εδώ έχει μείνει λιγάκι θολό. Εάν πει κάποιο. Ναι, ακριβώς. Λέει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλω να πάρω. Εγώ δεν συμφωνώ να πάρω αυτά τα λιγότερα λεφτά. Τι σημαίνει αυτό, κατευθείαν απόλυση ή παρέτηση, θεωρείτε? Κοιτάξτε, το λογικό μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή ήταν να σου πει: OK, δεν μπορούμε να τα βρούμε, περάστε το λογιστήριό μου, απολύεστε. Μάλιστα. Έχει ανοίξει και ένα μικρό παραθυράκι σε αυτό που λέτε εσείς, ότι είναι άρνηση εργασίας, αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν τα εργαστήρια. Άρα λοιπόν, ένας εργαζόμενος, εάν δεν υπογραφεί κλαδική σύμβαση εργασίας μέχρι τις 14 Μαΐου, εάν ο επιχειρηματίας, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο έξυπνος επιχειρηματίας δεν θα το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί έξυπνοι επιχειρηματίες. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτοί που έχουν παραμείνει θεωρώ ότι είναι αρκετά έξυπνοι για να έχουν καταφέρει να συντηρούν τα μαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις. Εάν δεν υπογραφεί στις 14 Μαΐου η κλαδική σύμβαση, μπορεί να υπογραφεί τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο? Σαφώς μπορεί να υπογραφεί. Δεν μπαίνει, όχι δεν μπαίνει ακριβώς δέσμευση, αλλά κάποια στιγμή θα τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι. Οπότε θα υπογράψουν κάποια στιγμή. Ναι, αλλά, ναι, αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε? Ξεκινάνε, κύριε Χάλαρη, από τον κατώτατο τότε. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε. Θα ξεκινήσουν από τον κατώτατο. Πολύ χειρότερη η... ναι, αλλάζουν οι όροι διαπραγμάτευση. Άπραβο. Αλλάζουν το κοντέριο, αλλά, το πούμε απλά. Το είπατε πολύ σωστά. Αλλάζουν οι όροι διαπραγμάτευση. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες είναι ότι 14η Μαΐου, κύριε Χάλαρη, είναι μια καθοριστική ημερομηνία και από εκεί και πέρα. Αλλάζουν τα πάντα. Ποιος θα είναι σε περισσότερο? Τώρα θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, γιατί με έχετε μάθει να μιλάτε, να απαντάτε ειλικρινά. Σε δυσμενέστερη θέση, μετά τις 14 Μαΐου, αν δεν έχει υπογραφεί κλαδική σύμβαση, είναι σε δυσμενή θέση οι εργαζόμενοι? Το έχω πει πολλές φορές. Ο αδύναμος κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται και πραγματικά πιστεύω ότι οι εργοδοτικοί φορείς θα δείξουν την απαιτούμενη ωριμότητα.
Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, είναι ένα τέρμονο loop. Άμα προχωρήσουμε σε μειώσεις μισθών που δεν ικανοποιούν τους εργαζόμενους, δεν έχεις ικανοποιημένους εργαζόμενους στην επιχείρησή σου, δεν πέφτουν τα χρήματα στην αγορά. Είναι πολλοί οι παράμετροι, έτσι ώστε εγώ πιστεύω ότι θα τα βρουν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Κυρίως οι εργοδότες πρέπει να δείξουν όμως την καλή θέση. Θέλω κύριε Χάλαρη να κάνετε λίγο υπομονή. Θα μαζέψουμε ερωτήματα του κόσμου. Απαιτούσε να κάνουμε αυτή τη μορφή στην ενημέρωση, γιατί 14η Μαΐου είναι μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Λόγω των εκλογών αυτό έχει πάει στην άκρη. Δεν το σκέπτονται ούτε εργαδότες ούτε εργαζόμενοι, θα το βρουν μπροστά μας. Και ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση επί του θέματος, γιατί ήδη έχει ψηφιστεί η διαδικασία, έτσι δεν είναι? Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου είναι. Είναι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ήταν προϋπόθεση για να προχωρήσει. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στο μνημόνιο 2 προβλέπεται. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σημαίνει ότι πέρασε και από Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια. Και αν πέρασε από Υπουργικό Συμβούλιο, είχε την έγκριση των κομμάτων τα οποία συμμετείχαν. You know what I mean? Βεβαίως. Ευτυχώς. Θα ξαναγυρίσουμε, κύριε Χάλαρη, σε λίγο. Θέλω να πάμε μέχρι την Αμυγδαλέζα. Να πάμε μέχρι την Αμυγδαλέζα και μας περιμένει ο Δήμαρχος Αχανών.